Πολλά αθλητικά γεγονότα έγιναν στις 5 Μαρτίου, αναλυτικά τα αθλητικά γεγονότα σαν σήμερα. 2014, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα 2 γκολ που πετυχαίνει στο 5-1, επί του Καμερούν φτάνει τα 49 σε 110 διεθνείς συμμετοχές και γίνεται ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Πορτογαλίας, καταρρύπτοντας το ρεκόρ των 47 του Πέντρο. 2008, στον αγώνα ρεβάνς για τη φάση των 16 του Champions League, ο Ολυμπιακός θα γνωρίσει την ήττα από την Τζέλσι στο Λονδίνο, με 3-0, και θα αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, 0-0 το πρώτο μάτς. 2006, ο Ιγκόρ Μπίσκαν σκοράρει στο 53ο λεπτό εναντίον της ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός νικά 1-0. Πρόκειται για το 3000ο γκολ των Πρασίνων στην ιστορία της πρώτης εθνικής, δηλαδή από την 28 Οκτωβρίου 1959 όταν διεξήχθη η πρώτη αγωνιστική κατά την οποία ο Ανδρέας Παπαεμμανουήλ είχε πετύχει το πρώτο γκολ στο 28ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός γίνεται η πρώτη ομάδα στην πρώτη εθνική που φτάνει τα 3000 γκολ. 2005, η 28χρονη Γερμανίδα αθλήτρια Bianca Kappler πηδά 6,96 μέτρα στην τελευταία της προσπάθεια στο μήκος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Μαδρίτη, ένα άλμα που της δίνει άνετα το χρυσό μετάλλιο. Η ίδια παραδέχεται στον διαιτητή ότι δεν θα μπορούσε να έχει πηδήξει 6,96 μέτρα, 30 εκατοστά περισσότερα από το προσωπικό της ρεκόρ, η ανάλυση του βίντεο θα αποδείξει το λάθος και το άλμα θα ακυρωθεί. Το ασημένιο μετάλλιο θα δοθεί στα 6,64 μέτρα ενώ η Kappler θα μείνει στην τέταρτη θέση με 6,53 μέτρα το 2008, η IAAF θα της δώσει το χάλκινο μετάλλιο για Fair Play, 2000, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους κατά τη διάρκεια διεθνούς meeting στη Μόσχα με 9,750 βαθμούς, στο ίδιο αγώνισμα ο Γιώργος Ελισιάδης κατατάσσεται 8ος, ενώ στο δίζυγο ο Βασίλης Τσολακίδης 6ος. 1995, το χειρότερο ατύχημα στην ιστορία του America's Cup σημειώνεται όταν ένα σκάφος 75 μέτρων από την Αυστραλία σπάει στη μέση και βυθίζεται στις άγριες θάλασσες του Σαν Ντιέγκο αλλά τα 17 μέλη του πληρώματος σώζονται. 1993, η IAAF αποκλείει διάβιου τον Σπρίντερ Μπεν Τζόνσον, ο οποίος βρέθηκε ξανά θετικός κατά την τελευταία του εμφάνιση σε meeting στο Βέλγιο. Ο Καναδός είχε επιστρέψει μετά από ένα διετή αποκλεισμό μετά τη Σεούλ. Καλά δεν κατάφερε ποτέ να ξαναβρει τη φόρμα του, αφού και στη Βαρκελόνη δεν έφτασε ούτε μέχρι τους τελικούς. 1976, γεννιέται στο Κάουνας ο Σαρούνας Γιασικέβιτσιους, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους playmakers στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στη σπουδαία καριέρα του κατέκτησε 4 φορές το Triple Crown, ενώ πήρε και το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του Σίδνεϊ. Στην Ελλάδα αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, 5 Μαρτίου 1970, είναι η πρώτη φορά που ομάδα τιμωρείται με υποβιβασμό για απόπειρα δωροδοκίας. Η ομάδα της Παναχαϊκής μηδενίζεται στον αγώνα με τον Άρη, καθώς και σε όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια της. Καθώς η υποκρίνει ότι η καταγγελία του Τάκη Λουκανίδη, περί δωροδοκίας του συμπαίκτη του Σιρόπουλου, είναι βάσιμη. 5 Μαρτίου 1960, ο Ντάλας Λοντ καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στη σφαίρα με 19,38 στο Λος Άντζελες, είναι η αρχή μιας μονομαχίας με τον συμπατριώτη του Μπιλ Νάιντερ που στις 19 Μαρτίου ρίχνει 19,45, στις 26 Μαρτίου ο Λόγκ ρίχνει 19,67 ενώ στις 2 τέταρτα ο Νάιντερ ρίχνει 19.
99 στο Austin, 4 μήνες όμως μετά, στις 12:08 ο Νάιντερ θα σπάσει το φράγμα των 20 μέτρων στο Walnut. 5 Μαρτίου 1924, ο Frank Caruana γίνεται ο πρώτος παίκτης bowling που σημειώνει δύο συνεχόμενα perfect games.